εκπροσωπώντας το μακαριώτα του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, το Σεπτόπι Μενάρχη μας, θέλω να υποβάλω καταρχάς τη μετάνοιά μου μπροστά στο σεπτό και χαριτόβρητο εικόνισμα της υπεραγίας ημών Θεοτόκου της Ελεούσης της Θαυματουργού, προερχομένης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης και Πέλης, αλλά κυρίως να τονίσω τη μεγάλη ευλάβεια και την σπουδαία πνευματική κίνηση που συντελείται σε αυτή την ενορία με επικεφαλής τον Πατέρα Φιλούμενο, τον προϊστάμενο του Ναού, τον Πατέρα Αγαθάγγελο και τους λοιπούς πατέρες, οι οποίοι επί σειρά ετών, όχι μόνο βέβαια με φορμή μόνο την εορτή του Αγίου Δημητρίου, διοργανώνουν αυτές τις λαμπρές εκδηλώσεις εδώ στην καρδιά της Αθήνας, στα Πατήσια, αλλά όλο τον χρόνο με πάρα πολύ σύνεση και με πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαία οργανωτικότητα αγωνίζονται να μεταφέρουν το μήνυμα του Χριστού, της ελπίδας για τον κουρασμένο και ταλαιπωρημένο άνθρωπο, αλλά και της Θείας επιστήριξης σε όλο τον λαό του Θεού. Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια έχει συγκροτηθεί μία πολύ ζωντανή ενορία, ένα πάρα πολύ πραγματικά νευραγέστατο κύτταρο, το οποίο αποτελεί ένα σεπτό κομμάτι της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Και γι' αυτό ο διάβολος πολλές φορές, θωρώντας τον αγώνα που γίνεται για τα νιάτα, κορίτσια και αγόρια που βρίσκονται εδώ, για την φιλανθρωπική μεγάλη και εξέχουσα προσφορά, για το πνευματικό έργο, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, για τη συγκρότηση όλων αυτών των ιερών ακολουθιών, που είναι η πεμπτουσία, η λατρεία είναι η πεμπτουσία της πίστεώς μας, μέσα από την οποία προσφέρεται η χάρη του Θεού, ζει και τόσο λαμπρά πορεύεται η ενορία του Αγίου Δημητρίου Όπλων. Δίνοντας το λόγο στον Πατέρα Φιλούμενο, που είναι ο υπεύθυνος για αυτή την εκλεκτή τελετή, υποβάλλω την ευγνωμοσύνη μου στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, που καθ' όλα τα χρόνια της διακονίας μου στο Συνοδικό Μέγαρο, από τότε που υπηρετούσα ως αρχαιοφύλαξ και της εποχής μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, που υπηρετούσα γραμματεύς των ποικίλων συνοδικών επιτροπών, στάθηκε ένας από τους σπουδαίους και μεγάλους ευεργέτες μου, τόσο στην προσωπική μου ζωή, την εν Χριστώ εννοώ, όσο βεβαίως και γενικότερα στην Εκκλησία της Ελλάδος, ένας στήλος χάριτος αλλά και έμπνευσης, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, λόγω του ότι είναι ο πιο εμπνευσμένος ημογράφος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και εκείνος είναι που ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ποιμενάρχου μας και έδωσε αυτή τη μεγάλη ευλογία να έχουμε τη μεγάλη χαρά και την προσφεθήσα χάρη της εικόνος, της πανσέπτου και χαριτοβρήτου εικόνος αυτής, μέσα στα σπλάχνα της Αθήνας, στο κέντρο και στην καρδιά της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, με ευκαιρία την εορτή που διοργάνωσε η ενορία και εξαίρετα ο πατήρ Φιλούμενος Ρουμπής, εκλεκτός συνεργάτης μας της υπηρεσίας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Υποβάλλω λοιπόν τη μετάνοιά μου, Πατέρα Χριστόδουλε και Άγιε Πρωτοδιάκονε της Μητροπόλεως, στον Δεσπότη σας και για αυτή την προσφορά
η οποία βέβαια είναι ένα ασήμαντο πετραδάκι μπροστά στην πολυσχηδή του προσφορά σε όλη την Εκκλησία και εννοώ την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή Αθηνών.